Μείωση των κερδών της ανακοίνωσε για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Ryanair. Ωστόσο, αυτό δεν θα αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτική. Αντιθέτως, η εταιρεία, παρόλο που είδε τα κέρδη της να περιορίζονται κατά 8% και να αγγίζουν τα 95 εκατομμύρια ευρώ, προχώρησε σε μειώσεις και στα ναύλα κατά 17% εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι την ίδια στιγμή αυξήθηκε η πληρότητα στις πτήσεις της. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είχαν πολύ καλές ευκαιρίες στο τελευταίο τρίμηνο. Είχαν εισιτήρια στα 33 ευρώ. Τώρα συζητούμε μια δυνητική μείωση της τάξης του 15% στο επόμενο τρίμηνο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες και αρκετές θέσεις και το φετινό καλοκαίρι, κάτι που πιθανότητα θα έχει μια καθοδική επίδραση και στις τιμές. Οι τιμές των καυσίμων έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν, επομένως οι πιο ασθενείς μεταφορείς που δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα θα δουν τα κόστη τους να ανεβαίνουν. Σχεδόν 30 εκατομμύρια επιβάτες επέλεξαν την Ryanair για να ταξιδέψουν από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016. Παρά πάντως την συρρήκνωση των κερδών της σε αυτό το τρίμηνο, η Ryanair εκτιμάται ότι θα κλείσει το οικονομικό έτος με κέρδη περισσότερα από τις προβλέψεις, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα κέριο πλήγμα στους ανταγωνιστές της.